Πάμε να συναντήσουμε τώρα την απεσταλμένη του Open, κυρίες και κύριοι, την Γεωργία Γκαρατζιώτη. Η Γεωργία βρίσκεσαι στο Τελ Αβίβ, όπου αυτή την ώρα εκατοντάδες άνθρωποι διαδηλώνουν κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Ναι, Λίνα, βρισκόμαστε στο κέντρο του Τελ Αβίβ. Εδώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας. Πριν από λίγο ξεκίνησε από οικογένειες των ομήρων, συγγενείς τους αλλά και Ισραηλινούς πολίτες, οι οποίοι, όπως λένε, θα πάνε με τα πόδια μέχρι την Ιερουσαλήμ, μέχρι τα κυβερνητικά κτίρια, για να μιλήσουν, για να συναντήσουν τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Πάγιο αιτημά τους είναι η απελευθέρωση των ομήρων. Όπως λένε, πρέπει να γίνει κάτι για να επιστρέψουν πίσω στις οικογένειές τους. Πιέζουν λοιπόν την Ισραηλινή κυβέρνηση να προχωρήσει σε περισσότερα βήματα στη διαπραγμάτευση για τους ομήρους. Ο Δημήτρης Αλεξάκης σας δίνει εικόνα με την κάμερα του Open. Εδώ για λίγη ώρα μας έχει σταματήσει η αστυνομία για να διευθετήσουν την κίνηση των οχημάτων. Τώρα, Λίνα, εμείς χθες, όπως είπαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, η Ισραηλινή κυβέρνηση ανησυχεί πάρα πολύ για την κατάσταση της υγείας των βρεφών που βρίσκονται στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα και προσπαθούσε να οργανώσει ένα σχέδιο για τη μεταφορά των βρεφών. Καθώς γύρω από το νοσοκομείο συνεχίζονται οι σκληρές μάχες. Η Χαμάς, ωστόσο, δηλώνει ότι θα εμποδίσει αυτή την προσπάθεια μεταφοράς. Τι σκέφτηκε λοιπόν το Ισραήλ? Το πρώτο βήμα λοιπόν που θα κάνουν είναι να προσπαθήσουν να παραδώσουν θερμοκοιτίδες στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα. Και είναι κάτι που φαίνεται ότι η Χαμάς θα τους αφήσει να τα παραδώσουν. Θα το επιτρέψει λοιπόν η Χαμάς αυτό, καθώς όπως κάνει συνεχώς εκκλήσεις ο διευθυντής του νοσοκομείου, δεν έχουν τρόφιμα, δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν γεννήτριες, δεν έχουν καύσιμα και δυσκολεύονται πολύ να νοσηλεύσουν τα βρέφη. Τώρα, εμείς πήγαμε και στο νοσοκομείο της Ασκελών, εκεί νοσηλεύονται οι Ισραηλινοί στρατιώτες. Όπως μας έλεγαν στο νοσοκομείο, μιλήσαμε με αρκετούς γιατρούς, έχουν αυξηθεί οι στρατιώτες που έρχονται στο νοσοκομείο για να νοσηλευθούν τις τελευταίες ημέρες. Αλλά αυτό που λένε όταν πηγαίνουν στο νοσοκομείο είναι ότι παρακαλούν τους γιατρούς να μπορέσουν να τους βοηθήσουν για να μπορέσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα να επουλώσουν τα τραύματά τους και να γυρίσουν στις μάχες. Γιατί θέλουν όλοι να βοηθήσουν στο να επιστρέψουν οι όμηροι της Χαμάς, τις οικογένειές τους εδώ στο Ισραήλ. Εκκλήσεις λοιπόν για τους εγκλωβισμένους στα νοσοκομεία, κυρίως για τα μωρά. Ήταν η Γεωργία Γκαρατζιώτη, κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση από το Τελ Αβίβ, που ξεκινά η πορεία εναντίον του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, πορεία προς την Ιερουσαλήμ.